Ξεκινήσω λέγοντας πριν απ' όλα ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα έλεγα και περηφάνεια που έρχεται αυτό το νομοσχέδιο σήμερα, γιατί αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μια ανάσα ανθρωπιάς, δικαίου και εξορθολογισμού του σουφρανιστικού μας συστήματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μια πρώτη παρέμβαση για την άμεση ανακούφιση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή που είναι στιβαγμένοι μέσα στις ελληνικές φυλακές και την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού. Ξέρουμε ότι θα ακολουθήσουν, όπως έχει πει και το Υπουργείο, δομικές παρεμβάσεις με κατεύθυνση στην κανονικοποίηση της ζωής στη φυλακή, την ομαλή της λειτουργία, κάτι που αφορά τους κρατούμενους, τις οικογένειές τους, αφορά το διοικητικό και το φυλακτικό προσωπικό των φυλακών. Και προσωπικά αισθάνομαι και ιδιαίτερη ανακούφιση και είναι ένα συνέστημα νομίζω που θα το μοιραστεί κάθε ένας που έχει μπει σε ελληνικές φυλακές και έχουμε μπει πολλές φορές και σαν Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και σαν μέλος της Διακομματικής Επιτροπής για το Σοφρονιστικό. Γιατί έχουμε νιώσει πραγματικά απόγνωση και ντροπή όσες φορές αντικρίσαμε τους κρατουμένους στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, που καταχρηστικά ονομάζεται νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλού, ή αντικρίσαμε τους ανθρώπους που είναι στιβαγμένοι στα υπόγεια του ψυχιατρίου, που καταχρηστικά ονομάζεται ψυχιατρία των φυλακών. Και αυτή ακριβώς, νομίζω, η εμπειρία και η κατάσταση είναι η αφετηρία της συζήτησής μας και ένα από τα πιο βασικά κριτήρια για να αποτιμηθεί η αξία αυτού του νομοσχεδίου. Δηλαδή, η κατάσταση που πάει να θεραπεύσει. Και η κατάσταση που πάει να θεραπεύσει, κύριοι συνάδελφοι και κυρία συνάδελφοι, είναι πραγματικά τραγική, ζωφερή και απάνθρωπη. Να σας θυμίσω ότι μια εβδομάδα πριν, στις 24 Μαρτίου, ένας 45χρονος κρατούμενος αυτοκτόνησε στις φυλακές του Δομοκού. Ο άνθρωπος αυτός, όπως μάθαμε από τα δημοσιεύματα του τύπου, έπασχε από βαριά ψυχιατρική ασθένεια και ζήτησε να νοσηλευθεί. Στο νοσοκομείο του έδωσαν κάποια φάρμακα και τον γύρισαν πίσω στις φυλακές. Ο άνθρωπος χτυπούσε το κεφάλι του και ζητούσε απεγνωσμένο να πάει στο νοσοκομείο. Δεν τον άκουσε κανείς, ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς υπάρχουν. Τέτοια περιστατικά, ευτυχώς όχι με αυτό το τέλος, υπάρχουν πολλά μέσα στην καθημερινότητα της φυλακής. Οι φυλακές μας χωρούν 9.500 ανθρώπους, αλλά αυτή τη στιγμή κρατούνται πάνω από 12.000, χωρίς να συνυπολογίσουμε τους ανθρώπους που κρατούνται στα αστυνομικά τμήματα. Στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων, χωρίς φως, χωρίς προαυλισμό. 1.000 ισοβίτες έχουμε σε ελληνικές φυλακές, το μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη. Είναι φυλακές που εξευτελίζουν, που παράγουν και αναπαράγουν βία σε όλο το φάσμα, μεταξύ σοφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων ή κρατουμένων μεταξύ τους. Φυλακές που φιλοξενούν σε εισαγωγικά φυσικά πρόσωπα χωρίς τη θέλησή τους, μετανάστες δηλαδή που έχουν εκτίσει την ποινή τους, που έχουν τελειώσει, αλλά που δεν μπορούν να απελαθούν και έτσι συνεχίζουν να κρατούνται και μέχρι 18 μήνες, κάνουν διπλή ποινή. Φυλακές που, όπως έχουμε δει όλες τις φορές που έχουμε πάει και με όλες τις εκθέσεις και τα δημοσιεύματα, σακατεύουν περισσότερο τους ανάπηρους, κάνουν τους αρρώστους πιο άρρωστους, καθυλώνουν τους τοξικοεξαρτημένους και στιγματίζουν ζωές ανήλικων παιδιών. Αυτή είναι η εικόνα του κατεφημισμού του σοφρονιστικού συνθήματος και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα δημοσιεύματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Είναι ένα εκδικητικό σύστημα που εξοντώνει αντί να υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα σύστημα που να, μια παρέμβαση όπως αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι σε μια άλλη κατεύθυνση, που υποστηρίζει τον άνθρωπο με την προοπτική αλλαγή σοφρονισμού και επανένταξης. Για αυτό το λεγόμενο λοιπόν σοφρονιστικό σύστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε πληρώσει αυτή τη στιγμή, από το 2013, από το 2009, 2 εκατομμύρια ευρώ. Και εκκρεμούν, όπως άκουσα μόλις τώρα, 191 υποθέσεις ακόμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντί λοιπόν να πληρώνουμε πρόστιμα και να διασύρεται η χώρα μας διεθνώς, δεν θα έπρεπε να λάβουμε τα στοιχειώδη μέτρα για τον εξανθρωπισμό αυτής της εφιαλτικής κατάστασης. Στη λογική των κυβερνήσεων αυτών, των προηγούμενων, το να μείνουμε στην Ευρώπη σήμαινε οτιδήποτε άλλο από το να ακούσουμε τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εμείς λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα πρώτο βήμα προς τη
προς τη συμμόρφωση απέναντι στις ευρωπαϊκές καταδίκες και τις συνθήκες κράτησης και τις συστάσεις της Επιτροπής κατά των βασανιστήριων, και αυτή η ανάγκη για συμμόρφωση είναι επιτακτική. Προχωράω τώρα σε επιμέρους θέματα του νομοσχεδίου που θα τα αναπτύξουμε βέβαια και στην κατάρθρον. Καταργεί λοιπόν τις φυλακές τύπου Γ. Φυλακές που είχαν βασικά στόχο την περιστολή των δικαιωμάτων των κρατουμένων και την εξόντωσή τους. Δεν είχαν να κάνουν τίποτα με την ασφάλεια και τον σοφρονισμό. Η κατάργηση των φυλακών τρίτου γάμα ήταν μια προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και δώσαμε μια τρομακτική μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή γι' αυτό. Οι φυλακές τύπου Γ διαφοροποιούσαν τη μεταχείριση των κρατουμένων με βάση το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν ή είχαν καταδικαστεί. Δηλαδή, έβαλαν μια δεύτερη ποινή πάνω στην ποινή. Αυτό είναι θεμελιώδες αντίθετο με τα θεμέλια του κράτους δικαίου και του νομικού μας πολιτισμού. Ήταν μια τομή στο νομικό μας πολιτισμό, μια τομή άθλια που πρέπει να θεραπευτεί. Μάλιστα, εφαρμοζόταν και στους υπόδικους καταδικαστέντες, παραβίαζε δηλαδή και το τεκμήριο της αθωότητας. Την αντισυνταγματικότητα των φυλακών αυτών εξηγούσαν αναλυτικά από τον περασμένο Οκτώβριο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο και ένας ευρύς δημοκρατικός κόσμος, αλλά και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί. Υπάρχει μάλιστα και επιστολή σχετική στο Προεδρείο της Βουλής από 41 πανεπιστημιακούς. Το νομοσχέδιο περιορίζει ουσιαστικά την κράτηση ανηλίκων και την αντικαθιστά με αναμορφωτικά και εκπαιδευτικά μέτρα. Θα κρατούνται πλέον ανήλικοι 15 έως 18 ετών που υπράξουν σε επισήρη ισόβια. Πρόκειται για ελάχιστες περιπτώσεις. Ο κύριος Υπουργός μίλησε για τις μονάδες πρόνοιας που θα υπάρχουν και μέριμνας για να πηγαίνουν σε αντικαταστώντας τη φυλάκιση. Γιατί η λογική μας είναι ότι αυτή τη στιγμή και με τις συνθήκες των συγκεκριμένων φυλακών, τα παιδιά όχι μόνο δεν καλυτερεύουν και δεν τους παρέχεται η υποστήριξη που θα έπρεπε να παρέχει η ελληνική κοινωνία σε ανήλικους, αλλά χειροτερεύουν και πραγματικά αν έχουν μία ελπίδα να φύγουν από οποιαδήποτε εγκληματικό δρόμο, δεν την κερδίζουν εκεί μέσα. Αλλά την κερδίζουν με μία υποστήριξη στα πλαίσια επανένταξης, στα πλαίσια μόρφωσης και στα πλαίσια στήριξης. Με ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Θεωρούμε αυτό το μέτρο πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε πραγματικά υπερήφανες και υπερήφανοι που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει αυτό στα παιδιά και στους ανήλικους και καταργεί αυτή την τραγική συνθήκη που συμβαίνει με το να κλείνουμε ανηλίκους μέσα στην ελληνική φυλακή. Ευνοεί λοιπόν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και την απόλυση ευάλωτων ομάδων όπως υπερηλίκων, ασθενών, ανθρώπους με αναπηρία που όπως έχουμε δει και όπως έχουν γράψει όλες οι εκθέσεις και μας έχουν πει και οι γιατροί που έχουμε συνομιλήσει, η κράτησή τους επιδεινώνει την υγεία τους. Όταν είχαμε αυτή τη στιγμή όσες φορές έχουμε επισκεφτεί το νοσοκομείο φυλακών που είναι πραγματικά άθλια οι συνθήκες εκεί μέσα και δεν αποτελεί νοσοκομείο, αποτελεί αναρωτήριο. Έχουμε συναντήσει 200 κρατούμενους να είναι σε θέση, σε κρεβάτια για 70. Το προσωπικό είναι ελάχιστο. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπέργυροι. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους με άνοια πολύ μεγάλους που έχουν ξεχάσει το λόγο που είναι εκεί. Έχουμε συναντήσει άνθρωπο πάνω από 92 ετών. Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις εγκεφαλικών, ανθρώπους χωρίς πόδια. Και τα λέω αυτό γιατί αυτές είναι άθλιες συνθήκες για να μένει ένας άνθρωπος και να χειροτερεύει συνεχώς η υγεία του. Και είναι ντροπή, ντροπή και έσχος. Αυτές οι εικόνες έχουν κυκλοφορήσει μάλιστα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν, όσον αφορά τις διατάξεις για ασθενείς και αναπήρους, όπως όμως και τις άλλες διατάξεις του νόμου, θεωρούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε γενικά και όχι, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, και όχι να επικεντρώσουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζει και το σχέδιο νόμου αυτό, που θέτει κριτήρια, σταθμίζοντας με νυφαλιότητα και με τρόπο γενικό και αφηρημένο, όπως ορίζει το Σύνταγμα, το μέγεθος της βλάβης της υγείας και το ύψος της ποινής που έχει επιβληθεί. Αυτά τα δύο είναι τα κριτήρια. Δεν κάνει εξαιρέσεις και δεν κάνει φωτογραφικές ρυθμίσεις.
Επίσης καθορίζει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση των κρατουμένων, για την άμεση αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών. Αυτό είναι μια πάγια τακτική. Το έχουν κάνει, έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Έτσι. Το είχε κάνει και ο κύριος Αθανασίου. Στις φυλακές μας το στίβαγμα των ανθρώπων προσβάλλει ευθέως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και λόγος και της ναυτηρότητας των ποινών, αυτή τη στιγμή έχουμε 979 ισοβίτες, δηλαδή ένας στους 12 περίπου κρατουμένους είναι ισοβίτες, που είναι αριθμός ρεκόρ για μια ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης, έχουμε ρυθμίσεις που θα κάνουν πιο αποτελεσματικά τον νόμο για τα ναρκωτικά. Όπως ξέρουμε, αυτός ο νόμος ψηφίστηκε, δίνει ένα πλαίσιο στους κρατουμένους να προκρίνουν τη θεραπεία και την απεξάρκηση αντί τον εγκλωβισμό τους και την καταδίκη τους μέσα στις ελληνικές φυλακές. Στο σύνολο των 12.000 κρατουμένων αυτός ο νόμος αφορά περίπου τους 3.000, ένας στους 4 δηλαδή. Και αυτό το νομοσχέδιο δίνει κίνητρα στους κρατουμένους να προχωρήσουν στην απεξάρτηση έξω από τις φυλακές αφού συμπληρώσουν μια πρώτη φάση προγράμματος απεξάρτησης και θεραπείας μέσα στις φυλακές. Θεωρούμε πραγματικά και αυτό πολύ καινοτόμο που υπηρετεί την υποστήριξη του ανθρώπου αντί την καταστροφή του και την στήριξή του στην ένταξη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου όταν πάει σε τέτοιο πρόγραμμα ή αντίθετα να καταστραφεί αν μπει στις ελληνικές φυλακές και μείνει εκεί χωρίς αυτή τη στήριξη. Αποφυλακίζει τους κρατουμένους που θεωρούνται φιλοξενούμενοι αυτή τη στιγμή και είναι δηλαδή μετανάστες υπό απέλαση. Αφορούν 500 ανθρώπους σχεδόν. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί, έχουν εκτίσει την ποινή τους και συνεχίζουν να κρατούνται σαν μια δεύτερη ποινή, ακόμα και για 18 μήνες, επειδή δεν μπορούν να απελαθούν ή δεν τακτοποιούνται οι διαδικασίες για την απέλασή τους. Το νομοσχέδιο λοιπόν βάζει μια λογική και μια νομιμότητα σε αυτό, σε αυτή την ανομία και προετοιμάζει, δίνει ένα περιθώριο χρόνου να προετοιμαστεί η απέλαση των ανθρώπων αυτών πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής τους και μετά ένα πλαίσιο κράτησης 1 με 3 μήνες για να δει αν μπορεί να απελαθεί ο άνθρωπος ή δεν μπορεί να απελαθεί. Επίσης αντιμετωπίζει ποινικά και το bullying. Όπως ξέρουμε, υπάρχει ένα παλιό άρθρο, το 312 του ποινικού κώδικα, το οποίο όμως εξυγχρονίζεται αυτή τη στιγμή, γιατί το άρθρο αυτό αφορούσε μόνο τη σωματική βλάβη και μόνο για ανηλίκους. Τώρα ποινικοποιείται η επαναλαμβανόμενη και σκληρή συμπεριφορά, που δεν προκαλεί μόνο σωματική κάκωση, αλλά και γενικότητα βλάβη στη σωματική και στην ψυχική υγεία σε άτομα που γνωρίζουμε η καταστροφική αντίδραση του bullying ένας τρόπος. Η πολιτεία φυσικά πρέπει να νομοθετήσει και στα άλλα κομμάτια της, σαφώς στην εκπαίδευση και την ενημέρωση γύρω από τέτοια θέματα. Δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα τώρα στις συγκεκριμένες διατάξεις, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε και στην κατάρθρο. Αλλά πιστεύω ότι με αποχρώσεις θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι εξαιρετικά προβληματική και απάνθρωποι, θα λέγαμε, όσοι έχουν επισκεφτεί ελληνικές φυλακές. Και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των κρατουμένων και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και τη ζωή τους ακόμα, επανειλημμένα, και τραυματίζει τους ίδιους, σαφώς δεν σοφρονίζει, τραυματίζει τις οικογένειές τους και τους υπαλλήλους που δουλεύουν μέσα εκεί. Όλους τους υπαλλήλους. Όλοι και οι υπάλληλοι μιλούν για μία κόλαση, την οποία με έναν τρόπο μοιράζονται. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν αυτή την πιεστική κατάσταση και την ασφιχτική κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που κάνει μία παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως είπαμε, απόπειρα για μείωση υπερπληθυσμού των φυλακών έχει γίνει. Με το νόμο 3346 του 2005, με το νόμο 3727 του 2008, με το νόμο 3772 του 2009, με το 3811 του 2009, με τον 3904 του 2010, με το 4043 του 2012, με το 4274 του 2014, με τον κύριο Αθανασίου. Έτσι. Έχω αναφερθεί σε αυτό. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια πολιτική δύναμη και με πιο αληθινό επιχείρημα θα αρνούνταν εδώ που βρισκόμαστε μια τριαβολία.